Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που βιώνει η ελληνική κοινωνία την τελευταία διετία είναι η διαρκή συζήτηση για σκάνδαλα που έχουν λάβει η χώρα την τελευταία δεκαετία με έντονη την εμπλοκή πολιτικών προσώπων των κυβερνήσεων του δικοματισμού. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί η οικονομική κρίση της χώρας και η κατάρρευση του αναπτυξιακού μοντέλου που για χρόνια υποστήριξαν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Η απαξίωση της πολιτικής βαθαίνει όταν οι πολίτες δέχονται τη σκληρότερη επίθεση σε συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα όπως είναι η μισθή, οι εργασιακές σχέσεις, το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό που ήρθε ως αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών δανεισμού της χώρας με υψηλά επιτόκια από την τριπλή επιτήρηση και βέβαια ως αναπόφευκτο κακό κατά τα όσα ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Αυτό που γίνεται κατανοητό με απλές σκέψεις είναι ότι κάποιοι έχουν προαποφασίσει να περάσει η χώρα και οι πολίτες της σε καθεστώς ομοιρίας, υποθηκεύοντας το μέλλον τους για αρκετές δεκαετίες. Άλλωστε, η επιλογή της κυβέρνησης, προφασιζόμενη την οικονομική κρίση να προχωρά σε αποκρατικοποιήσεις δημοσίων οργανισμών κομβικής σημασίας και των ΔΕΚΟ, αναφέροντας ότι είναι ζημιογόνες για το ελληνικό δημόσιο, χωρίς να αναφέρει η κυβέρνηση ποιοι ευθύνονται γι' αυτό, αν σε κάποιες περιπτώσεις βεβαίως είναι έτσι, είναι προφανές πως εντάσσονται και αυτές στο πρόγραμμα σταθερότητας και στις εντολές του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρο είναι πως όλη αυτή η διαχείριση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή στη συνείδηση του ελληνικού λαού ως η μόνη λύση διεξόδου από την κρίση, όπως θέλει η κυβέρνηση να περάσει, προσπαθώντας να πείσει πως όλοι οι πολίτες είναι συνυπεύθυνοι και πρέπει να βάλουν πλάτη για να ξεχρεώσει η χώρα και να μπορέσει να ανακάμψει οικονομικά. Ό,τι διαδραματίζεται, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, είναι μια τραγωδία για τους εργαζόμενους και δεν έχει κανένας το δικαίωμα να το προσπερνά ελαφρά την καρδία. Είναι ανεπίτρεπτο να αφαιρείται το δικαίωμα στην αξιοπρεπή ζωή ανθρώπων που μοχθούν καθημερινά για να εσφροκερδούν οι διεθνείς και εθελαγορές, τα διεθνή οικονομικά λόμπι, οι τράπεζες εγχώριες και ξένες και να μην τιμωρείται κανείς. Η διαφθορά, η διαπλοκή και η ατιμωρησία έχουν εδρεωθεί στη ζωή του τόπου. Οι νόμοι που έχουν φτιαχτεί δυστυχώς δεν αντιμετωπίζουν ισότιμα τους πολίτες και τους πολιτικούς. Και δυστυχώς ποινικοποιείται η πολιτική με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και η συγκάλυψη σκανδάλων είναι ο ακαθρέφτης του πολιτικού μας συστήματος, κάτι που η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταγγείλει κατά επανάληψη και έχει πάρει πρωτοβουλίες με προτάσεις νόμου και επερωτήσεις για την κατάργησή του βέβαια, αλλά δυστυχώς δεν σας ακούστηκε. Τώρα τελευταία ακούμε από την κυβέρνηση και από τον κύριο υπουργό, τον κύριο Καστανίδη, ότι θα υπάρξουν εκείνες οι πρωτοβουλίες ώστε να αλλάξει ο συγκεκριμένος νόμος. Μακάρι και θα το δούμε. Το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες για την καθυστέρηση και τη μη απόδοση πολιτικών αλλά και ποινικών ευθυνών όπου για αυτές προκύπτουν αποχρώσεις ενδείξεις. Περιμέναμε να δούμε μετά από δύο εξεταστικές και βεβαίως κάναμε αρκετές συζητήσεις και στην Ολομέλεια της Βουλής για τη διερεύνηση του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου που έχουν ολοκληρωθεί μία επί Νέας Δημοκρατίας και μία επί ΠΑΣΟΚ, να υπάρχει αν μη τι άλλο μια σκληρή αυτοκριτική από τις κυβερνήσεις των δύο μεγάλων κομμάτων και να αποδώσουν τις όποιες πολιτικές ευθύνες και όχι μόνο όπου υπάρχουν στα μέλη των κυβερνήσεών τους για να αντιστραφεί το κλίμα της πολιτικής απαξίωσης και για να νιώσουν οι πολίτες πως οι νόμοι του κράτους δεν κάνουν εξαιρέσεις όταν συντελούνται αξιόπινες πράξεις, ειδικά όταν μιλάμε για το δημόσιο πλούτο. Παρ' όλα αυτά, και οι δύο εξεταστικές επιτροπές δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ένα κοινό διακομματικό πόρισμα, διότι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έθεταν τις μεγαλύτερες ευθύνες στην αντίπαλη κυβέρνηση και έτσι και οι δύο εξεταστικές ολοκληρώθηκαν με 5 διαφορετικά πορίσματα των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Και φυσικά δεν είναι οι μόνες εξεταστικές επιτροπές αυτές του Βατοπεδίου.
Έχουμε την σε εξέλιξη την εξεταστική για τη Siemens. Ξεκινάνε η εξεταστική για τα ομόλογα. Μεθαύριο θα έρθει η εξεταστική για την οικονομία. Θα έχουμε και την προκαταρκτική του βατοπεδίου. Δηλαδή το νομοθετικό έργο παρακάμπτεται και ασχολούμαστε το κοινοβούλιο με αυτό. Δεν ξέρω αν είναι και αυτός ο ρόλος μας. Εκτός αν βεβαίως οι εξεταστικές χρησιμοποιούνται για τον αποπροσανατολισμό των πολιτών και έτσι υπάρχει ελεύθερο πεδίο για καταστρατήγηση όσων έχουν κερδιθεί με σκληρούς αγώνες των εργαζομένων όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα συζητούμε την πρόταση σύστασης προκαταρκτικής εξέτασης της Βουλής που κατέθεσαν οι συνάδελφοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, στην οποία γίνεται μνήμα για τους υπουργούς Δρύ και Φωτιάδη, αλλά με χλιαρό τρόπο και λέγοντας πως τελικά δεν συνετέλεσαν σε πράξεις που ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο. Επίσης, καταλογίζονται ευθύνες και ζητούν οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ την περαιτέρω διερεύνηση για υπουργούς και υφυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Να αναφέρω για την ιστορία. Η υπόθεση αυτή αρχίζει επί των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1999-2003 και ολοκληρώνεται επί των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Ιδιαίτερα σκανδαλώδες είναι το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο δεν άσκησε όσο όφιλε ούτε τις πολιτικές νομοθετικές δυνατότητες ούτε τα ένδικα μέσα που διέθετε, αλλά παραιτήθηκε από την διεκδίκηση της κυριότητας επί μεγάλων εκτάσεων πέριξ της λίμνης Βιστονίδας, της οποίες διεκδικούσε η Μονή Βατοπεδίου με αμφισβητούμενα χρυσόβουλα πρώτης συστάσεως του ελληνικού κράτους. Ενώ επί 75 χρόνια δεν είχε τεθεί θέμα κυριότητας των σχετικών εκτάσεων, ξαφνικά, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, με αποφάση των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ της περίοδου 1999-2003, ουσιαστικά κατοχυρώθηκαν δημόσιες εκτάσεις ή εκτάσεις που είχαν επί δεκαετίες παραχωρηθεί σε αγρότες οι οποίοι και τις καλλιεργούσαν υπέρ της Μονής Βατοπεδίου. Ενδεικτικό είναι ότι στις καταγγελίες που κάναμε εκείνη την περίοδο, το 2003, με τον συνάδελφο, τον πρώην συνάδελφο, τον Γιάννη τον Δραγασάκη, δεν υπήρξε απάντηση, ούτε εισακούστηκαν εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων, όπως ήταν η εφορία αρχαιοτήτων, που διαφωνούσαν με τους όλους χειρισμούς. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μετά το 2004, αντί να αναιρέσει τις αποφάσεις αυτές, τις ισχυροποίησε και τις κατέστησε τελεσίδικες.